Καλή σας ημέρα, κύριε Κυπριανού. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ που είστε μαζί μας, γιατί ξέρω ότι σε πολύ πολύ λίγο θα ανέβετε τη σκάλα του αεροπλάνου. Με τις ευχές όλων μας, βέβαια. Να σας ευχαριστήσουμε για τις ευχές. Βέβαια, να πω ότι οι ευχές μόνες τους δεν φτάνουν. Αυτό είναι γεγονός. Ελπίζω ότι πάμε επαρκώς προετοιμασμένοι και ότι ο καθένας, έχοντας την αίσθηση του ρόλου που καλούμαστε να διαδραματίσουμε, θα επιδιώξει να λειτουργήσει, να συμβάλλει επικοδομητικά σε αυτήν την προσπάθεια. Σε ό,τι μας αφορά, αυτόν τον ρόλο θα επιδιώξουμε να διαδραματίσουμε, ανεξάρτητα από τις απόψεις τις οποίες έχουμε. Ελπίζω και εύχομαι ότι θα λειτουργήσουμε ενός ομάδα με στόχο να προωθήσουμε τα συμφέροντα της Κύπρου και του Κυπριακού λαού και όχι οτιδήποτε άλλο. Τώρα, κύριε Κυπριανού, έχει προκύψει ένα θέμα με το έγγραφο του κυρίου Έιντε. Είχαμε χθες και την αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό, να ξεκινήσει η διάσκεψη χωρίς το έγγραφο το κοινό στο τραπέζι? Νομίζω ότι δεν θα αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο, γιατί εξάλλου το έγγραφο ως τέτοιο νομίζω δεν είχε τις διαστάσεις που επιχειρήθηκε να του δοθούν. Με ποιαν έννοια το λέω? Δεν στόχευε ούτε στο να γεφυρώσει τις διαφορές και τις διαφωνίες οι οποίες υπάρχουν. Απλώς θα ήταν ένας οδηγός για την διεξαγωγή της συζήτησης. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο να αντιλαμβάνουμε οδηγός για την διεξαγωγή της συζήτησης. Οπότε εκεί θα αποφασιστεί το πώς θα προχωρήσει η συζήτηση. Δυσκολεύει την όλη διαδικασία αυτό το πράγμα. Νομίζω όμως ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση μπορούν να εξευρεθούν τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης. Αυτή η δήλωση του κυρίου Ακιντζή που λέει ότι δεν πάμε να διαπραγματευτούμε αλλά για να αποφασίσουμε, πώς τη μεταφράζετε εσείς? Νομίζω ότι στο στάδιο που είμαστε χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις. Μάλιστα. Και στα ζητήματα της ασφάλειας αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα σημαντικά θέματα. Αν είναι λοιπόν με αυτήν την έννοια που το λέει ο κύριος Ακιντζή, καλώς. Και βέβαια τις αποφάσεις τις κρίσιμες καλείται πρωτίστως να τις πάρει η Τουρκία. Διότι αν επιμένει σε εγκυητικά και επεμβατικά δικαιώματα, αν επιμένει σε παραμονή στρατευμάτων στο νησί, μακρόχρονη κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά θα προκαλούν σοβαρές δυσκολίες στο να υπάρξει προώθηση της διαδικασίας. Γι' αυτό είναι καλά να λέγονται διάφορα πράγματα, αλλά να συνειδητοποιεί ο καθένας το δικό του ρόλο που έχει να διαδραματίσει. Πάντως, αν κρίνει κανείς από τις δηλώσεις δημόσιες που έχουν κάνει οι Τούρκοι αξιωματούχοι λίγο πριν τη Γενέβη και τα δημοσιεύματα στην Τουρκία, υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω ούτε σπιθαμή από τις θέσεις όσον αφορά εγγύηση και κατοχικό στρατό. Ελπίζω η δική μας στάση να είναι τέτοια που είτε θα τους υποχρεώσει να μετακινηθούν από εκείνα που λένε δημόσια, ναι, είτε θα τους εξαίσει. Ελπίζω να μην λειτουργήσουμε με τρόπο που να τους διευκολύνει στο να παραμείνουν σε αυτές τις θέσεις. Η δική σας προσωπική εκτίμηση τώρα, με την εμπειρία που έχετε και με τις επαφές που έχουν γίνει, ποια είναι, χαμηλών προσδοκιών, αυτό που πάμε να ξεκινήσουμε αύριο, αυτή η διάσκεψη? Χαμηλές προσδοκίες, αλλά ποτέ δεν μπορεί να είσαι βέβαιος. Τα πάντα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατραπούν. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι πρέπει να πάμε επαρκώς προετοιμασμένοι και έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα σενάρια. Κύριε Κυπριανού, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση αυτή. Καλό ταξίδι να έχετε.